Πλησιάζει όπω όλα δείχνουν η ώρα για μια πιθανότατη ρωσική στρατιωτική επίθεση μεγάλης ισχύως σε τρει διαστάσεις, αέρα, θάλασσα και στεριά, σύμφωνα με πληροφορίες. Αρχικά έχουμε κλιμάκιο τον των Ρώσων αξιωματικών του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα να επισκέπτονται τη Λευκορωσία για να επιθεωρήσουν την πολεμική ετοιμότητα των ρωσικών δυνάμεων, όπω ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνα τη Λευκορωσία, και αυτό μα λέει πάρα πολλά την συγκεκριμένη περίοδο που έχουμε την κατάληψη τη πόλη Σολεντάρ και την περικύκλωση του Μπαχμούντ. Οι δραστηριότητε των ρωσικών αναγνωριστικών μη επανδρομένων αεροσκαφών την περασμένη εβδομάδα αποτελούν απόδειξη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για άλλη μία μαζική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε η εκπρόσωπο των Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων, η Νατάλια Χουμενούκ, επικεφαλή του κέντρου τύπου των Ουκρανικών Αμυντικών Δυνάμεων του Νότιου Τομέα, είπε στο Σασπίλιν TV ότι βλέπουν επικειμένη επίθεση. Τα ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη συλλέγουν πληροφορίες για στόχους που σκοπεύουν να χτυπήσουν, είπε η ίδια, προσθέτοντας ότι αυτό που παρατηρούσαν την περασμένη εβδομάδα αποδεικνύει την προετοιμασία για ένα νέο μαζικό βομβαρδισμό. Τρία ρωσικά υποβρύχια εξοπλίστηκαν με καλύμπρ και απέπλευσαν από τη βάση τους στο Νοβοροσύρσκ στη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που αποτελεί μια ακόμη ένδειξη επίθεση μαζί με τα πολεμικά πλοία του ρωσικού στόλου της περιοχής, τα οποία έχουν ακροβολιστεί αναμένοντας πιθανότατα τις τελικές εντολές. Πριν από λίγη ώρα, ρωσικό αποβατικό ξεκίνησε με κατεύθυνση το δυτικό τμήμα τη Μαύρη Θάλασσα, στο πλαίσιο προηγούμενων πληροφοριών ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να αποβιβάσει στρατεύματα στη Νότια Ουκρανία. Η εμφάνιση του ρωσικού μεγάλου αποβατικού πλοίου Πιοτρόντ Μορκουνόφ έγινε μια πιθανή ένδειξη ότι το σχέδιο αποβίβαση στρατευμάτων θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί. Η Ρωσία αποστελεί μαζικά σε φάλαγγε σύγχρονα άρματα στη T90 στη ζώνη των επιχειρήσεων, κάτι που και αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανή γενική επίθεση. Ο ακριβή αριθμό των αρμάτων μάχη στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω πυκνή ομίχλη, ωστόσο, όπω φαίνεται, μιλάμε για τουλάχιστον μία ύλη η οποία περιλαμβάνει 10 άρματα, ενώ παρόμοιε φάλαγγε μετακινούνται συνεχώ. Όλε οι ενδείξει δείχνουν ότι η Μόσχα ετοιμάζει κάτι πολύ μεγάλο στην Ανατολική Ουκρανία, προσπαθώντα να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη κατάληψη του Σόλινταρ, θέλοντα να προελάσουν οι δυνάμει τη βαθιά στο Ουκρανικό έδαφο. Το αν θα πετύχει ή όχι η ρωσική επίθεση θα το δούμε στην πράξη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.